με μια πάγια διαδεδομένη άποψη. Τώρα το πώς πυροδοτήθηκε αυτή η συζήτηση, η οποία εκτιμώ εγώ ότι θα κλείσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές. Είναι φούσκα, λέτε, δεν θα περάσει. Νομίζω ότι είναι και αυτό άλλο ένα μικρό επεισόδιο στην απαρχή της εξέλιξης της κυβερνητικής αποσύνθεσης. Ναι. Γιατί το λέω. Ναι, καταρχήν αποτελεί μια παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και στις εθνικές εκλογές. Ποιος το έχει βάλει αυτό στο τραπέζι? Για να έχουμε καλό ρόλο. Άκουσα προχθές εδώ τον εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Καρίδη, λέει βεβαίως και το βάλουμε. Ωραία. Θα βάλουν θέμα. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι αν κατάλαβα καλά την αντίδρασή σας, αν είναι αρνητική. Μάλλον... Εγώ το ξεκαθαρίζω με απολύτως αρνητικό. Άρα κλείνει πολύ πρόημα. Εσείς είστε αρνητικός ή θετικός, κύριε? Εμείς έχουμε μια πάγια θέση, κύριε οικονόμου, η οποία λέει απλή και άδολη αναλογική και μάλιστα με συνταγματική κατοχήρωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχήσουμε. Πιστεύουμε δηλαδή σε μειώσεις, σε άλλες διευθετήσεις αυτού του συστήματος δεν μπαίνετε, λέτε? Λοιπόν, ακούστε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κλείνει από τη μεριά της κυβέρνησης. Έχουμε τη θέση μας, την έχουμε φέρει στη Βουλή. Δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Εξηγούμε στον ελληνικό λαό, και ενδεχομένως να μην χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας βλέπει, ότι η ανακοίνιση αυτού του θέματος αφορά μια απέλπιδα προσπάθεια να διασωθούν από το ενδεχόμενο κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Επειδή το κάνει αυτό το επιχείρημα, ξεκαθαρίζω ότι εγώ τέτοια κουβέντα σε επίπεδο κυβερνητικό δεν έχω ακούσει. Γιατί είστε όμως αντίθετος?